parents are on record talking about the UFO mystery. Yep. First in which UFO disclosure has been championed by a major party candidate. During a recent campaign stop in Las Vegas, the campaign manager for Hillary Clinton told Politics... John Podesta has always been a strong advocate for declassification of government files in general and UFO files in particular. As White House Chief of Staff for Bill Clinton, Podesta helped declassify hundreds of millions of documents, but if there were UFO secrets being held somewhere, they eluded even the president. Podesta returned to the White House as an advisor to President Obama, and on the day he left that job, he sent out a tweet saying his biggest disappointment was the failure to uncover the UFO files. These days, Podesta has the ear of another potential president. He's running the campaign for Hillary Clinton and made it clear to political reporter Steve Sebelius that the UFO question has been discussed. I've talked to Hillary about that. It's just a little bit of a cause of mine, which is that people really want to know what the government knows, right. And there are still classified files that could be declassified. It wasn't that long. More attention and more discussion about unexplained aerial phenomena can happen without people who are in public life who are serious about this. Άραγε, μήπως ήρθε η ώρα με όλα αυτά που ζούμε παγκοσμίως να μας παρουσιαστεί μια εξωγήινη απειλή ώστε να ενωθεί όλη η ανθρωπότητα. Μήπως από τα αρχαία χρόνια κάποιοι γνώστες ξέραν την αλήθεια. Ο πρώην επικεφαλής του προγράμματος διαστημικής ασφάλειας του Ισραήλ, Χάιμ Εσέντ, είπε ότι οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, ότι έχουν έρθει σε επαφή κρυφά με την Αμερική και το Ισραήλ. Ισχυρίστηκε ότι η Γαλαξιακή Ομοσπονδία διαχειρίζεται μια υπόγεια βάση στον Άρη με την Αμερική. Είπε ότι οι εξωγήινοι δεν πρόκειται να βγουν στο φως, να αποκαλυπτούν μέχρι η ανθρωπότητα να εξελιχθεί. Διατηρούν την ύπαρξή τους ήσυχη. Και τι εστί η ανθρωπότητα ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη. Ο Χάιμ Εσέντ, ο οποίος ήταν επικεφαλής του προγράμματος διαστημικής ασφάλειας του Ισραήλ για σχεδόν 30 χρόνια, και είναι συνταξιούχος στρατηγός, περιέγραψε την λεγόμενη Γαλαξιακή Ομοσπονδία που υποτίθεται ότι διευθύνει μια υπόγεια βάση στον Άρη, ότι είναι ένα μυστικό σύμφωνο με την Ουάσιγκτον. Επίσης είπε ότι οι εξωγήινοι έπρεπε να παρεύουν και να σταματήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ όταν εμφανίστηκε στα πρόθυρα να αποκαλύψει τα μυστικά τους. Ο Έσεντ δεν είπε πόσο καιρό κρύβονται οι εξωγήινοι στις σκιές, αλλά είπε ότι οι ριζωμένες από τις υποτιθέμενες επαφές είχαν πραγματοποιηθεί κατά την προεδρία του Τραμπ. Μίλησε για αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης Αμερικής και των ξένων επισκεπτών. Είπε ότι ήθελαν να συνεργαστούν με Αμερικανούς πράκτορες ώστε να μελετήσουν το ύφασμα του σύμπαντος. Οι ίδιοι, λέει, οι εξωγήινοι ζήτησαν να μην ανακοινώσουν ότι είναι εδώ. Η ανθρωπότητα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Δεν θέλουν να ξεκινήσουν μαζική ιστερία. Μέχρι εκείνο το σημείο, είπε, οι εξωγήινοι έχουν εξασφαλίσει μια συμφωνία για να κρατήσουν τις κινήσεις τους μυστικές. Περιμένουν, λέει, την ανθρωπότητα να εξελιχθεί και να φτάσει σε ένα στάδιο που γενικά θα καταλάβουμε τι είναι ο χώρος και τα διαστημόπλια. Δήλωσε ότι δεν έχει πλέον να χάσει τίποτα. Έχει λάβει τα πτυχία, τα βραβεία. Ότι τον σέβονται στα πανεπιστήμια του εξωτερικού όπου η τάση αλλάζει.
Μην ξεχνάμε τον Απρίλιο του 2020 το Πεντάγωνο που κυκλοφόρησε βίντεο από 3 παρατηρήσεις αγνώστων αντικειμένων. Ένα από τα βίντεο τραβήχτηκε στα ανοιχτά του Jacksonville της Φλόριντα το 2015. Ο καθηγητής έβαλε ακόμα και τις σκέψεις του σε ένα βιβλίο στο οποίο περιγράφει πως οι εξωγήινοι έχουν αποτρέψει πυρηνικές καταστροφές στη Γη, σύμφωνα πάντα με την Jerusalem Post. Το βιβλίο ονομάζεται «The Universe Behind the Horizon». Συνομιλίες με τον καθηγητή Χάιμ Έσεντ. Ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαστήματος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, βοήθησε στην εκτόξευση κατασκοπευτικών δορυφόρων που είπε ότι θα συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας παρακολούθησης του Ιράν. Όταν αποσύρθηκε το 2011, περιγράφηκε ακόμα και στα Ισραηλινά μέσα ως ο πατέρας του δορυφορικού προγράμματος του Ισραήλ. Αλλά αφού άφησε το ρόλο του στο Υπουργείο Άμυνας, λέγεται ότι στράφηκε σε όλο αυτό το πραγματικά ενδιαφέρον για τους εξωγήινους. Η NASA έχει επίσημο στόχο να επιστρέψει ανθρώπους στο φεγγάρι στο 2024, αλλά η ανάπτυξη ενός πυράβλου επόμενης γενιάς έχει ανασταλεί από την πανδημία, κυρίες και κύριοι. Η Αμερική και η Κίνα έχουν επίσης τον Άρη στα μάτια τους, αλλά το όνειρο της προσγείωσης ανθρώπων επίσημα στο κόκκινο πλανήτη παραμένει κάπως, παρά τους ισχυρισμούς του Έσεντ για υπόγεια βάση, χλωμές. Ή μήπως όχι. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω τη δικιά μου γνώμη σε όλο αυτό, γιατί δόθηκε ένα κλειδί. Ο άνθρωπος όταν καταλάβει ότι η αντίληψή μας για το χρόνο και το χώρο είναι λανθασμένη, ότι πολλά από εκείνα που νομίζαμε ότι γνωρίζουμε για τον κόσμο μας, ότι το παρελθόν είναι κάτι που έχει ήδη συντελεστεί και το μέλλον είναι αυτό που έπεται, ότι το διάστημα είναι ένας κενός χώρος, ότι το σύμπαν μας είναι το μοναδικό που υπάρχει, μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά. Ίσως το σύμπαν το οποίο ζούμε να μην είναι το μοναδικό εκεί έξω. Στην πραγματικότητα το σύμπαν μας θα μπορούσε να είναι απλώς ένα από έναν άπειρο αριθμό κόσμων που απαρτίζουν ένα πολυσύμπαν και είναι δύσκολη η κατανόησή του. Αν και η ιδέα αυτή μπορεί να μην είναι και πολύ αξιόπιστη όπως λένε κάποιοι, υπάρχουν πολλοί ειδικοί που πιστεύουν ότι η ύπαρξη κρυφών συμπάντων είναι πιο πιθανή να είναι αληθινή παρά το αντίθετο. Και ίσως όλα αυτά έχουν ξεκινήσει στη νεότερη ιστορία με την οργάνωση Vril, μια οργάνωση στην οποία όλες οι πληροφορίες σχεδόν είναι απαγορευμένες. Αποσιοποιήθηκαν από τους συμμάχους, βλέπετε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι εξουσίας που και σήμερα προσπαθούν με κάθε μέσον να κρατήσουν μυστικές όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτή την οργάνωση. Τότε που το 1919 οι αδελφοί του Φωτός, η Φωτεινή Στοά, η εταιρεία του Vril, η οποία μετανομάστηκε σε Vril αργότερα, φέραν σχέδια από κάπου νέας τεχνολογίας, όπου μετά την πτώση του Χίτλερ, οι επιστήμονες αυτοί πήγαν στη NASA και στην ουσία κάναν την Αμερική να κατακτήσει το διάστημα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ψάξτε το όμως.
Ψάξτε να δείτε τι ισχύει για τους Βρυλ, για την ομάδα Βρυλ, τους Ιλουμινάτη της Βαρίας. Τη συνεργασία με την αδελφότητα του Ουκρανίου και των Οστών. Για τα εργαστήρια που ακούγονται σε τεράστιες εκτάσεις καταπτυγής στο Μεξικό. Το μυστήριο συνεχίζεται και οι αποκαλύψεις θα είναι σύντομα εδώ. Τέλος 21 του μηνός, το αστέρι της Βιθλέμ θα εμφανιστεί στον ουρανό για πρώτη φορά μετά από 800 χρόνια. Η σύνοδος Δία και Κρόνου θα είναι ορατή από τη Γη στις 21 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα πανέμορφο φαινόμενο. Ας το απολαύσουμε όλοι. Σίγουρα δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά. Καλή δύναμη. Αν τυχόν δεν τα πούμε εδώ στο μικρόφωνο, εύχομαι να έχετε όλοι σας καλά Χριστούγεννα με υγεία και σωματική και ψυχική. Από μας, γεια σας.